Κερινός. Ότι η διαφορά είναι μικρή και πρέπει να πούμε και το άλλο. Μια ότι διαφορά. Συνήργησαν λίγο και οι νεοδημοκράτες. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτό που και αυτά στην αρχή εμφάνιζαν τη διαφορά μικρή. Πρέπει να σου πω ότι τα exit poll της ΕΡΤ έδιναν τη διαφορά στο 0,7. Και μου έκανε εντύπωση 0,7. Ήταν εντυπωσιακό. Νίκο, εάν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια διαφορά ενδεχομένως. Γιάννη, για πες μας τώρα, το κλίμα εκεί πώς είναι. Μισό λεπτό να σας πω το εξής, τι εξήγηση δίνω, ότι φαίνεται ότι στο Sky προφανώς ο ψηφοφόρος δεν έχει λόγο να πει ψέματα. Φαίνεται ότι ίσως στον χώρο του Πασόκ κάποιοι είχαν λόγο να το κάνουν. Κάναν πλάκα οι ψηφοφόροι δηλαδή. Δεν ξέρω να κάνω πλάκα. Ίσως ήθελα να καλύψω κάτι διαφορετικό. Φανταστείτε. Γιάννη, ένα λεπτό για να τον ακούσουμε. Γιάννη, αυτή η διαφορά που διαμορφώνεται τώρα κοντά στο 3,5 χωρίς να ξέρουμε ακόμα πού θα καταλήξει, γιατί είναι η βραδιά των εκπλήξεων απόψε. Αυτή η διαφορά του 3,5. Τι σημαίνει πολιτικά για το Πασόκ? Είναι μια ήττα καθαρή. Δηλαδή, παρότι ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα κυβέρνησης από την ώρα που δεν το θέτει ούτε καν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο σίγουρα στο ψυχολογικό τομέα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές στην πορεία του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα. Κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Τι βλέπουν τη διαφορά να κάθεται σε αυτό το νούμερο στο 3,5? Μιλήσαμε πάλι με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και είπαν ότι αυτή τη στιγμή πλέον δεν είναι σε θέση να κάνουν, να πούν αν η διαφορά θα είναι στο 3,5 στο 3,8. Και ο κύριος Αυγερινός είναι από τις φορές που διαψεύδεται τελείως, έτσι που δεν το είχαμε συνηθίσει ομολόγω. Μα κύριε Βαγγελάτο, εάν έχουμε μέχρι στο 17% ένα 3,5% η συζήτησή μας... 18,5 έχουμε. Στο 18,5 συζήτηση την οποία θα κάνουμε και οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνουμε είναι με βάση αυτό το ποσοστό. Ρωτώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, δεν πάει κανείς να ξεφύγει από τα ποσοστά. Ρωτώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το 3,5% διαφορά είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση ή δεν είναι? Είναι καμπανάκι ή καμπάνα? Πρώτα απ' όλα είναι καμπανάκι και καμπάνα. Καμπάνα. Ασφαλώς είναι. Είναι η δεύτερη σερή καμπάνα μετά τις δημοτικές εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές ήταν άλλη η παράμετρο. Άλλη λοιπόν. Είναι καμπάνα τώρα. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη εικόνα. Λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ εδώ πέρα με το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να κινητοποιηθεί, να επιταχύνει τους ρυθμούς. Εκείνο που πρέπει να δούμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ και εκείνο που είχε σημασία είναι αυτό το αποτέλεσμα, αν το θεωρούμε εμείς αναστρέψιμο. Αυτό το ποσοστό στις δικές μας εκτιμήσεις είναι αναστρέψιμο. Αυτό έχει για μας σημασία. Πάντως, δηλαδή, λέγατε αναστρέψιμο το 2%. Το 1, το 2, το 3, έτσι, το 4. Είναι αναστρέψιμο το 2%. Ακουγόταν πιο εύκολο να αντιστραφεί, αλλά τώρα στο 3,5. Είναι πάλι το ίδιο. Ας σας πω, δύο είναι τα σημεία που πρέπει εμείς να προσέξουμε. Με αυτό το αποτέλεσμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ανεξάρτητα πώς θα εξελιχθεί προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο για το ΠΑΣΟΚ, με 3,5%. Το πρώτο θέμα είναι αν αλλάζει η βασική κυβερνητική πολιτική, οι βασικές επιλογές της κυβέρνησης. Και το δεύτερο είναι αν είναι αναστρέψιμο. Το πρώτο αφορά τον ελληνικό λαό, το δεύτερο αφορά το κόμμα. Αυτό που αφορά τον ελληνικό λαό. Τι θα αλλάξετε λοιπόν αύριο το πρωί? Λοιπόν, η γνώμη η δική μου είναι ότι από αυτό το αποτέλεσμα, πρώτα απ' όλα ο ελληνικός λαός τις βασικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης τις επιβεβαιώνει. Το συνολικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τις βασικές επιλογές. Που σημαίνει, δηλαδή, αυτό που σημαίνει. Επικρατείας 33%. Επικρατείας, αν μπορούμε να ξαναδούμε. Ευρυτανίας. Ευρυτανίας, τρελά. Αν ήταν 33 σε ένα τέταρτο θα είχαμε το τελικό, έτσι. Αυτό σημαίνει, κύριε Ευαγγελάτο. Επικρατείας 19, να το ξαναδούμε παρακαλώ, μπορούμε να κρατήσουμε την κάρτα. Επικρατείας 19% για να δούμε πού πατάει η διαφορά. Και κύριε Ματέλη, να πω και καλησπέρα στον κύριο Τζουμάκα που μόλις ήρθε και να του δώσω και τον λόγο αμέσως. Επικρατείας λοιπόν στο 19,1, 33,4 το ΠΑΣΟΚ, 37,3 η Νέα Δημοκρατία, 8,1 κτλ. Λοιπόν, ολοκληρώστε για να ολοκληρώσω λοιπόν. Όσον αφορά τον ελληνικό λαό, τον ενδιαφέρει αν θα έχει αύριο μια σταθερότητα, αν θα έχει μια συνέχιση τη κυβερνητική πορεία, μια ολοκλήρωση ενός έργου που οδηγεί την Ελλάδα κάπου. Που είναι σημαντικό για την ιστορία της Ελλάδας. Φαίνεται ότι αυτό, ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα, αυτό, όμως, κύριε Μαντέλη. Λέω τις βασικές επιλογές. Αυτές επιβεβαιώνονται, η κυβέρνηση λοιπόν θα συνεχίσει και το ΠΑΣΟΚ αυτό το δρόμο. Δεύτερον, όσον αφορά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, παίρνει ένα μήνυμα ότι με αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να το αντασταθεί. Τι θα αλλάξει αύριο το πρωί, αυτό πρέπει είναι λοιπόν, να επιταχύνει τους ρυθμούς σε μία σειρά από ζητήματα πρακτικά, τα οποία εντοπίζουμε εμείς και έχουμε εντοπίσει ότι στον ελληνικό λαό έχουν δημιουργήσει ένα είδος δυσφορίας. Θέλετε να μας πείτε ένα-δύο από αυτά για να πάρουμε μια ιδέα? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα προβλήματα της καθημερινής ζωής είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό που αφορά τον ελληνικό λαό. Αυτό όμως το ακούμε από τότε που ο Κώστας Σμίτης έγινε πρωθυπουργός και όλοι είστε στην κυβέρνηση. Αυτή η καθημερινότητα είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά. Εγώ είδα χθες, εγώ είδα πριν ένα χάρτη εκεί, ένα γαλάζιο και ένα πράσινο.
Είδα πράσινο μόνο την Κρήτη. Να ξαναδούμε το εάν συνεχίσει να το Πασόκ. Χάρτη. Ένα λεπτό. Εάν συνεχίσει, σας διαβεβαιώ ένα απόψε. Εάν συνεχίσει το Πασόκ και ο Πρωθυπουργός την ίδια μεταχείριση στην Κρήτη, θα τη δείτε γαλάζια στις ελληνικές εκλογές. Δεν αστείευεται ο κόσμος πλέον. Δεν μπορεί να πηγαίνει, κύριε Υπουργέ, ο κριτικός από την πατρίδα, εδώ στην πατρίδα με το αεροπλάνο 7 ώρες. Διότι για να ταξιδέψουμε το αεροπλάνο πλέον με την Ολυμπιακή χρειάζεται 7 ώρες. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Για να δούμε λίγο το χάρτη. Δικαιολογία αυτό που λέει. Πάει τα κορόιδα. Ο Νίκος ο Κακαουνάκης. Εγώ διαμαρτύρομαι. Κάτι λίγο από Πελοπόννησο, δηλαδή Αχαΐα. Αττική, τα Δωδεκάνησα έχουμε, βλέπω. Έχουμε απογευτεί κανένα, έχουμε παντευθεί κανένα. Του Βορείου Αιγαίου. Δεν την Κρήτη. Το νομό, το νομό ένα Ροδόπης. Ένα μισή υπουργό έχουμε. Το νομό Ροδόπης. Και είμαστε ακόμα πράσινοι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό πριν τον κύριο Τζουμάκη. Για κάτι που είπε. Σε ελληνικών ήθελα να πω του κυρίου Σιμίτη, έσω κομματικά και γενικά σήμερα. Κύριε Μαντέλη, εσείς ξεκινήσατε να φτιάξετε την Ολυμπιακή. Τι σας εμπόδιζε πριν 2 χρόνια, όταν ξεκινήσατε να ανανεώσετε την Ολυμπιακή, να κάνετε αυτά που λέτε, μου, κάνε όταν κάνετε μια χάρη. Μην το απαντήσετε, αυτό, γιατί είναι ειδικό θέμα. Είναι ειδικό θέμα. Εγώ σας απαντούσα και με πάρα πολλά θέλω να ασχοληθούμε λίγο πιο πολύ με τα πολιτικά μας, τα σημερινά πολιτικά που τώρα σχηματίζουμε εικόνα. Γιατί επαναλαμβάνω, μέχρι πριν από μια ώρα μιλάγαμε για άλλο πράγμα και άλλο πράγμα έχουμε μπροστά μας τώρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δραματικές αλλαγές πρέπει να κάνει αύριο το πρωί. Λοιπόν, διαφορετικά τελείωσε. Στέφανο Τζουμάκα, τι λέτε, κύριε Τζουμάκα, για το αποτέλεσμα κατά το αποτέλεσμα βλέπω ότι μετατοπίζεται ο πολιτικός άξονας της χώρας προς τα αριστερά. Ο κόσμος ψηφίζει αριστερά. Αριστερότερα του Πασόκ όμως. Ναι. Και αριστερότερα του Πασόκ. Αυτό τι σημαίνει για την πορεία του. Σχηματικά πάντα. Γιατί εγώ δεν θεωρώ, ας πούμε, ορισμένες πολιτικές, όχι τα κόμματα. Τα κόμματα έχουν τις απόψεις, είναι ριζοσπαστικά, είναι αριστερά. Ορισμένες πολιτικές τους των αριστερών κομμάτων, των υπόλοιπων αριστερών κομμάτων, γιατί το Πασόκ το θεωρώ κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, είναι συντηρητικές. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σας φεύγουν όμως προς τα αριστερά οι ψηφοφόροι. Ακούστε, είναι, αυτό σημαίνει ότι δεν τους καλύπτεται. Η πολιτική είναι αριστερά. Να μ' ακούσετε κάτι, ναι, ναι. Να μ' ακούσετε. Είναι λάθος αυτή η λογική ότι μας φεύγουν οι ψήφοι. Εγώ συγκεκριμένα δεν συγκρατώ κανένα ψήφο. Λοιπόν, ούτε κανένα οπαδό, ούτε κανένα ψηφοφόρο, ούτε κανένα πολίτη. Ο κάθε πολίτης είναι αυτόνομος να κάνει τις επιλογές του. Όποιος έχει μαντρωμένους ψηφοφόρους. Βέβαια, αλλά υπάρχει μια πολιτική. Και θέλει να τους μετακινήσει. Υπάρχει μια πολιτική. Και θέλει να βρει δεξαμενή για να κλείσει ψήφους. Ναι. Εδώ ακούμε από, και... το πρωί, από το απόγευμα που βγήκαν τα exit poll. Ότι το Πασόκ έχει μια τεράστια, μια τεράστια δεξαμενή ψήφων από την οποία μπορεί να αντλήσει και να ανακτήσει τις δυνάμεις. Ναι, όλα αυτά. Με συγχωρείτε, κύριε Εκλογομάγκηρε, σαν τους δικούς σας. Κύριε Υπουργέ, εσείς καθόσαστε και τα δικά σας στελέχη και τα λένε εδώ πέρα. Και προσπαθείτε να δημιουργήσετε κλίμα πανηγυρισμού. Κλίμα πανηγυρισμού. Κάνουμε μια κουβέντα ζωντανή, το λέμε σε μια καταπανέστατη. Εγώ απορώ γιατί δεν αφήνουν πραγματικά τον ελληνικό λαό να αποφασίσει. Τι θέλει. Και αποφάσισε σήμερα και να δεχτούμε το μήνυμα, το μήνυμα έτσι όπως είναι. Αυτή την απόφαση τι του, κάνουμε τώρα, διερευνούμε, την ψηλαφούμε, την ψάχνουμε ποια είναι. Είναι ξεκάθαρη. Δεν χρειάζεται να την... Να φύγουμε εμείς τότε. Ξεκάθαρη. Έχετε μία οπτική εσείς, κύριε Βαρβητσιώτη. Έχετε μία οπτική εσείς που τη βλέπετε ξεκάθαρη. Δικαιούνται μία οπτική και ο κύριος Τζουμάκας και ο κύριος Κακαουνάκης, ο κύριος Μαντέλης, η άλλη πλευρά του τραπεζιού, όλοι. Ολοκληρώστε, κύριε Τζουμάκα, γιατί αυτή η αριστερή στροφή, εγώ επιμένω, δείχνει αποδοκιμασία στο Πασό. Από εδώ, καμιά αριστερή στροφή που ψηφίζει. Όλο από εδώ πάει. Δεξιά απόκριση έχουμε υπόψη. Να ολοκληρώσουμε. Αριστερά ψηφίζει ο κόσμος, δεξιά απόκριση συζήτηση. Λοιπόν, εντωμεταξύ. Πώς βλέπετε το τραπέζι, άμα κάτσει κανείς στο κέντρο. Ναι, εντάξει, είναι αριστερά από εδώ. Αλλά σε σχέση με το. Εντωμεταξύ, όταν τα πράγματα είναι. Ο κύριος Καραμαλής βγαίνει κάθε μισή ώρα τώρα στην πόλη. Είναι δυνατόν να μην βγαίνει τώρα. Θα ξεπεράσει τον Κλίντον, μου φαίνεται. Δηλαδή ο άνθρωπος. Το χαίρετε και ας του πει κανείς ότι δεν κάνει και καλά. Και καλά κάνει. Ο Άκης ο Παυλόπουλος. Θυμάμαι στην πρώτη σύνδεση που είχαμε κάνει από τη δική της, όταν είχε παρουσιάσει ο Sky τη δική του πρόβλεψη, είχαμε σχολιάσει ότι αν είναι άνετη η νίκη απόψε της Νέας Δημοκρατίας, τότε θα προσθεθεί σε αυτήν η νίκη των δημοτικών και των μαρχιακών εκλογών. Αν δεν ήταν, ή αν ήταν πιο κάτω από το Πασοκμένο, αν έχανε απόψε, τότε θα χανόταν μαζί της και η νίκη των δημοτικών και των μαρχιακών εκλογών. Νομίζω ότι αυτό είναι εύλογο. Ωραία, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ... Αυτό θέλω να καταλάβω. Έπεσε χάρη εφιολογήματος το ερώτημα του αν τελικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουμε περιχαρεί εδώ και λογικά θα βάλει και θέμα εκλογών.
Οι πληροφορίες επιμένουν ότι δεν θα βάλει. Έτσι αλλιώς, με αυτή τη διαφορά έχει μπει το θέμα. Έτσι όπως το λέει ο κ. Καρνάκης, έχει μπει αυτοδικαίως το θέμα των εκλογών. Και κάτι το οποίο δεν μπορείς εσύ να το επιβάλλεις, τι θα το κάνεις. Για ταχύτητα την εναλλαγή των στόχων που βάζει η Νέα Δημοκρατία, μου το επιτρέψετε να το σχολιάσω. Ήμουνα σε μια προηγούμενη συζήτηση και προκαλούσε εμάς ο κ. Κακαουνάκης τον κ. Λιάπη. Και του λέει ο κ. Λιάπης, μία ψήφο να είναι παραπάνω η Νέα Δημοκρατία, για εμάς δεν είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά τώρα είναι σημαντικό το ότι έχει άνεση, λέει, στη διαφορά. Να σταθεροποιηθούμε κάποτε, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Μα σημαντικά είναι ότι δεν είναι αστεία τα πράγματα. Εγώ πιστεύω τελικά ότι παίρνουν αστεία έκφραση στο βαθμό που βλέπουμε αυτά τα πανηγύρια. Που δεν ξέρω αν ταιριάζουν. Επικράτηρια πάντως βλέπετε 33,3% στο 20% αλλά, πια με 37,2%. Αν συζητάγαμε την ουσία του τι κρίθηκε σε αυτές τις ευρωεκλογές, γιατί τελικά εγώ πιστεύω ότι πραγματικά η ψήφος αυτή δεν ήταν χαλαρή ψήφος ευρωεκλογών, ήταν χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών, γιατί μπήκαν όλα επιτάπητος. Έπαιξε το ρόλο του πόλεμος, παίξαν οι διοξίνες, έπαιξε η ΟΝΕ. Αλλά πιστεύω ότι έπαιξε. Εθνικών εκλογών, κύριε Τζουμάκα, έπαιξαν ρόλο οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Όχι, και οι στόχοι. Ναι. Διότι ήταν σύνθετο το πρόβλημα. Είχε και εθνικά όσον αφορά την εσωτερική πολιτική λειτουργία και το πρόβλημα. Προέβαλε το ΠΑΣΟΚ στη διαφημιστική του καμπάνια ευρωπαϊκά θέματα ή εθνικά μόνο. Όχι, δεν προέβαλε ούτε το ΠΑΣΟΚ. Λόγω του πολέμου. Όταν προέβαλε τα εθνικά για να καλύψει τις ζημιές από τα ευρωπαϊκά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πάτε να μου πείτε ότι προσπαθήσατε να παραπλανήσετε. Όταν ο κ. Καραμαλής έλεγε νέο ξεκίνημα, έκανε διαφήμιση μόνο στο η πραγματικότητα για να μειώσει ακριβώ την πώς συζητάω. Μου δώσετε το λόγο τρεις φορές. Δεν πειράζει, Στέφανε. Όταν ο συνάδελφος θα πει για συνέχεια και μας αφήνει στο συνάδελφος, πήρε το λόγο. Δεν το πήρα το λόγο. Σου δόθηκε ο πρόεδρος. Απελθέτω απαιμού το ποτήριο της Προεδρίας, σας παρακαλώ πολύ, της όποιας Προεδρίας. Συντονίζεται πάντα. Κακές συνήθειες. Δηλαδή ήταν υποψήφιος ο κύριος Καραμαλής στις ευρωεκλογές, για να μην τρελαθούμε τελικά. Ήταν υποψήφιος. Έλεγε νέο ξεκίνημα. Δώστε μου τη δύναμη να κάνω νέο ξεκίνημα. Αυτό τι ήταν, ευρωεκλογές. Όταν έλεγε ο κύριος Σημίτης, δώστε μου τη δύναμη για να συνεχίσω την πολιτική μου, να μην διακινδυνεύσει η σταθερότητα για την ΟΝΕ και το. Και την ασφάλεια της χώρας. Τι σήμαινε ότι αυτά ήταν για τις ευρωεκλογές. Δίστατε να πείτε λοιπόν, μην γελιόμαστε. Ναι, αλλά όμως τελικά κοντεύουμε να τρελαθούμε εδώ πέρα με τα επιχειρήματα που προβάλλονται εκ των υστέρων. Ξέρετε τη χώρα που ζούμε. Η χώρα του όποιος αντέξει. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι επειδή θεωρώ ότι ήταν σφιχτή η ψήφος. Ένα χρόνο, ένα λεπτό. Η μείωση, εμείς έχουμε συνηθίσει για το ένα λεπτό, κύριε Τζουμάκα. Όχι, μην το λέτε καφενείο, μην του προσβάλλετε όλου. Δεν κόψω κανένα, αν θέλετε. Να σα πω κάτι, κύριε Τζουμάκα, η κουβέντα γίνεται με ένα τρόπο ζωντανό από την αρχή τη, από τι 6.30 το απόγευμα. Σε πόσα καφενεία έχει μιλήσει για να μην βουλευτείς. Που τα ζητάει. Εμείς πάντως έχουμε μάθει να μιλάμε και ένα λεπτό και ένα. Αλλά γίνεται μια κουβέντα. Αν θέλετε, εγώ τους δέχομαι τους κανόνες. Έχουμε μάθει να μιλάμε και ένα λεπτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γίνεται μια κουβέντα ζωντανή, δεν είναι μονόλογοι, είναι διάλογοι. Κάτι λέτε παρεμβαίνουν, κάτι λένε παρεμβαίνουν. Πείτε αυτό που θέλετε, αλλά δεχτείτε και αυτή τη μορφή διαλόγου. Έλεγα λοιπόν ότι όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι εκλογές έγιναν και για εσωτερικά πολιτικά θέματα και για ευρωπαϊκά. Υποχώρησαν τα ευρωπαϊκά λόγω των εξελίξεων. Και προετάχθησαν τα προβλήματα του πολέμου, όπου τα κομμουνιστικά κόμματα πάντα όταν υπάρχει πόλεμος έχουν άνοδο. Όπου όταν υπάρχει δικτατορία και φασισμός έχουν άνοδο, είναι το μαύρο και το άσπρο. Και ήταν επόμενο και το κομμουνιστικό κόμμα να έχει αυτή την εξέλιξη. Να υπάρχει μετατόπιση. Κάθε δηλαδή ριζοσπαστική εκδοχή απέναντι σε μία κρίση θα πάρει τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση. Βάλαμε τους σοσιαλιστές να υποστηρίζουν τον πόλεμο. Εγώ δεν σας διακόπτω. Εντάξει, μα αφού αυτό είναι κανόνες. Αλλά δεν είμαστε χθεσινοί, ξέρουμε πότε ανεβαίνουν τα κομμουνιστικά κόμματα. Έτσι. Δεν είμαστε χθεσινοί. Στην επικράτεια πάντως είναι θεμητό αυτό. Είναι θεμητό αυτό. Δεν έχει σχέση με τις γενικές πολιτικές. Είναι συγκυριακό εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι κρίση προς τα αριστερά. Είναι μετατόπιση προς τα αριστερά. Έτσι θεωρεί ο ελληνικός λαός την αριστερά. Στην επικράτεια η διαφορά σεβαστό, αγγίζει περίπου τις 4 μονάδες. 33,3. Θα το μιλήσω για αυτό. Με πάνω από 20% καταμετρημένο. Αν θέλετε. Εγώ θέλω να πω την άποψή μου συνολικά σε ένα λεπτό. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο δεν είναι η διαφορά ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο στοιχείο είναι ο άξονα. Η δεξιά έχει 40% και η αριστερά, γενικά η δημοκρατική, η κομμουνιστική, η ευρύτερη, η ριζοσπαστική έχει 60%. Αυτό ο άξονα δεν έσπασε ποτέ μετά το 81, παρά μόνο στην κρίση το 89 που το ΠΑΣΟΚ είχε μπει σε μια παρακμή. Αυτό θα ξαναγίνει και τώρα. Δεν θα πάρει δεξιά τη. Είμαι σίγουρος ότι ούτε ο κύριος Μπίστης συμφωνεί μαζί σας. Μα είναι άποψή μου αυτή. Ούτε ο κύριος Μπίστης. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι, κύριε Μπίστη. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετες αθροίσεις. Πολιτικά, μισό λεπτό. Πολιτικά πρέπει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις
μιας προγραμματικής συνεννόησης που δεν υπάρχει αυτή εδώ πέρα τη στιγμή, μιας αλλαγής πολιτικών, ώστε να μπορεί να εκφραστεί, Στέφανε, αυτό που είπες. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλιώς, αυτή τη στιγμή αυτό εμφανίζεται, έτσι όπως το λες, και όπως μας έχει συνηθίσει το ΠΑΣΟΚ, σαν η εξής σκέψη. Υπάρχει μια δεξαμενή του 60%. Όχι. Μισό λεπτό, δεν λέω το λες εσύ. Έτσι. Λέω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ χρόνια. Χρόνια. Και θα πει 22, ξαφνικά, επί έχω αυτή τη δεξαμενή, συνεχίζω με τις ίδιες πολιτικές και ελάτε πάλι μπροστά στον κίνδυνο του να έρθει επάρατος. Ναι. Να στήριξουμε όλοι. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως πριν έρθει, Στέφανε, ότι αν βγαίνει ένα συμπέρασμα, βγαίνει και για τον εκλογικό νόμο. Δεν είναι πηγάδι να ρίχνουμε το κουβάκι να σηκώνουμε νερό. Γιατί αυτή τη φορά δεν θα βρείτε νερό. Πρέπει να είναι τα πράγματα πάρα πολύ καθαρά. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Ισχύει αυτό που λέτε. Αυτό που λέει Στέφανε, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Αυτό που λέει Στέφανε σημαίνει αλλαγές πολιτικών και αλλαγές εκλογικού νόμου. Αλλιώς, ναι, είμαστε μαζί από τότε. Είμαστε... Στο Σύνταγμα πάντως, οι Νεοδημοκράτες είναι επίσης πολλοί, όπως είναι και στη Ριγίλης. Και βέβαια η κυκλοφορία δεν γίνεται και είναι πανηγύρι. Ούτε είναι δυνατόν, κύριε Βαγγελάτο, που δώσατε το λόγο και δεν είχε τελειώσει ο Νίκος. Και πρέπει να συνεχίσω. Και μετά ούτε είναι δυνατόν τον ευρωατλαντισμό και τον νεοφιλελευθερισμό που εκφράζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και που τον υπηρετούν 13 σοσιαλιστικές, σοσιαλίζουσες και κεντροαριστερές κυβερνήσεις να αθρίζονται όλες οι δυνάμεις στην Ελλάδα. Τι θέλετε, δεν γίνεται, πώς θα το κάνουν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το μήνυμα των... Κόντεψα να σας πνίξω κιόλας, έτσι σας εκλογών, εντάξει. Συγγνώμη. Το μήνυμα των εκλογών δεν είναι ακριβώς να γυρίσει αριστερά η πολιτική της κυβέρνησης. Είναι να γυρίσει προς τις φιλελεύθερες πρακτικές. Να γυρίσει σε μία αναλάξη. Να δούμε τον Κώστα Σιμίτη μαζί με τον κύριο Τσουκάτο, όπως βλέπουμε, φτάνει στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπου. Ήρθε λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, Γιάννη, σε ακούμε. Υποπαίχθηκε τουλάχιστον περί τα 80 με 100 άτομα, τα οποία περίμεναν από νωρίς το απόγευμα. Το σύνθημα το ακούσαμε όλοι. Είσαι και τώρα κάτι λέει ο Νίκος ο Κακαουνάκης και έχει σημασία. Τι ώρα θα πάει στο Ζάπιο για τη δήλωση, έχει περάσει πολύ ώρα πια. Βεβαίως, αρχικά μας είχαν πει ότι θα ερχόταν εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη γύρω στις 9.30 και μετά θα πήγαινε στο Ζάπιο. Το 9.30 έγινε 10.30, η ώρα είναι 12:05. Θα περιμένει, θα πάει τώρα κατευθείαν στον εκτορόφο να συσκεφτεί με τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να ενημερωθεί από τον κύριο Αυγερινό και τους άλλους ποιες είναι οι τελευταίες πλέον εκτιμήσεις με βάση και τα επίσημα στοιχεία. Και ακολούθως θα πάει στο Ζάπιο προκειμένου να κάνει. Στο Σύνταγμα, στο μεταξύ, το πανηγύρι έχει στηθεί. Όπως το βλέπετε. Λοιπόν, Νίκο, είπες όταν είδες τον κύριο Τσουκάτο, δεν τα λέμε όλα, ξέρεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είδες τον κύριο Τσουκάτο και είπες άλλος την πάτησε αυτή τη φορά. Ναι, έτσι. Ποιος την πάτησε? Ο Λαγιώτης. Ποιος δεν το ξέρει. Ο οποίος έχασε το στοίχημα τη μακαρονάδα με τον Εύερτ και συγχρόνως είχε υποσχεθεί ότι με όλη αυτή την προεκλογική που τελικά αποδείχθηκε λάθος. Υπήρχε επικοινωνία, είχε... διαφήμιση, επικοινωνία όλη. Ναι. Τελικά δεν μείωσε πολύ το έλλειμμα του. Mm-hmm. Να δεν πω, ξέρω αν στοιχείο... το χρεωθεί αύριο το πρωί σε επικοινωνία με ανασχηματισμό που θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάμε σε αυτό και έχει σημασία, είναι το επόμενο της κουβέντας μας και να σας πω κυρίες και κύριοι ένα στοιχείο σημαντικό και σε όλους τους παρισταμένους και στον Κίμωνα τον Κουλούρη που μόλις κάθισε. Καλησπέρα κύριε Κουλούρη. Η αποχή σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία έχει σημειώσει ποσοστό ρεκόρ. Είναι το καινούριο στοιχείο που βάζουμε στην κουβέντα μας. Πρέπει να προσεγγίσει το 35%. Δηλαδή, παραπάνω από ένας στους τρεις σήμερα δεν πήγε να ψηφίσει. Και αυτό. Όπως θα θυμάσαι, Νίκο, τώρα και 10 μέρες αυτό φωνάζαμε και το ξέρεις πάρα πολύ. Και αυτό το φοβόνταν όλοι και κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Και σίγουρα όλοι κάτι έχουν χάσει από αυτό. Αυτό φαντάζομαι. Για να επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Αυτό δίνει πολλά πράγματα. Ναι. Τι σημαίνει? Ότι ο πολίτης, ποια εικόνα απαξίωσε, της κυβέρνησης ή της Ευρώπης, που δεν πήγε να ψηφίσει. Με συγχωρείτε, ποια εικόνα απαξίωσε? Ποιος είναι ο χαμένος μετά? Ποιος δεν κατάφερε να καρποθεί? Όχι, αυτά το δούμε στην προοπτική του πράγματος. Αλλά το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό έδειχνε ποια εικόνα είχε ο πολίτης. Ξέρετε, μερικές φορές ίσως ο πολίτης την αναρωτιέται, κύριε Μαντέλη. Το να εντοπίζεται η αιτία του κακού είναι εύκολο. Το θέμα είναι πώς αυτό το προλαβαίνεις. Δύο λεπτά, το 35%, όταν υπάρχει αποχή 35%, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Τεράστια, νομίζω είναι μεγαλύτερη από ό,τι σου περιμένα. Όλοι μιλάγαμε για πολύ κατώτερη αποχή, έτσι δεν είναι? Όχι όλοι.
Τον Νίκο τον Κακαουνάκη τον έχω ακούσει εγώ σε εκπομπή του. Από 30 μέχρι 35. Να λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και οφείλω να το πω γιατί. Το 96% ήταν 23%. Τα έχω εδώ να σας τα πω. Στις εθνικές ήταν 23,75, στις ευρωεκλογές 28,35. Αυτό είναι το μεγάλο. 28,35. Κύριε Ευαγγελάτου, αυτή η αποτυχία, κύριε Ευαγγελάτου, με συγχωρείτε. Δεν έχει αντιστοίχηση στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση ή στο ΠΑΣΟΚ ή και σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Η αποχή αυτή δηλώνει την απαξία της εικόνας της Ευρώπης σε πολλούς από τους Έλληνες πολίτες. Τώρα, αυτό στην αποχή αυτή είναι και ΠΑΣΟΚ που δεν απήχανε. Προφανώς, αλλά πάλι λέω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν τους έπεισε να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το λογικό. Λογικό είναι αυτό. Κύριε Τζουμάν, Στέφανε, αυτό που θέλω εγώ να πω, Στέφανε, είναι το εξής, ότι εκείνο που είχαμε να αντιπαλέψουμε σε αυτή την εκλογική μάχη ήταν η εικόνα της Ευρώπης που είχε ο ψηφοφόρος. Η οποία ήταν αρνητική και την εισέπραταν κάποια κόμματα. Αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ μιλάγαμε για τα εσωτερικά ζητήματα. Ανεξάρτητα τη συζήτηση, ότι εδώ θα πρέπει να διευκολύνουμε και τον τηλεθεατή. Δηλαδή, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μια αναμέτρηση. Σαν να κάναμε εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Με ένα πρωθυπουργό να βγαίνει να λέει διάφορα πράγματα, να υπερασπίζεται και ρήμη της κυβέρνησης. Οι υπουργοί δεν βγήκανε να πούνε, με κάτι, γιατί κάτι δίπλα σου να κάθεται, δίπλα σου κάθεται ένας υπουργός. Τον κατηγορείς αμέσως τώρα. Με κατηγορεί αμέσως. όταν είπα ότι ο κριτικός λαός δεν θα ανέχεται να ταξιδεύει 7 ώρες αεροπορικός από την Αθήνα στην Κρήτη, ήταν μια εκλογή για την Ολυμπιακή. Την εκλογική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και το επιτελείο. Δεν τελείωσε, Στέφανε. Ναι. Α, πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ δεν έταξε στις αναποφάσεις του, δεν είχαν κανένα λόγο οι άνθρωποι να πάνε να ψηφίσουν. Και αν δεν αλλάξει, και επιμένω, αν δεν αλλάξει από αύριο μυαλό και τακτική το ΠΑΣΟΚ, θα είναι χειρότερα στις εθνικές. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, έχει μεγάλη σημασία να πούμε αυτό. Ο κόσμος δεν είναι κορόιδο πλέον με τα συνθήματα και με τα, Νίκο, με τα κονταράκια. Βλέπω την αλλαγή και στη δική σου στάση από τα δεδομένα. Δηλαδή, καθίσαμε σε αυτό το τραπέζι στην αρχή, υπήρχε το κλίμα που δινόταν από το ΠΑΣΟΚ κυρίως και που η Νέα Δημοκρατία δια της σιωπής έστω το ενέτεινε και έλεγε αυτό το κλίμα ότι η διαφορά θα είναι μικρή, περίπου στο 2%. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στο 4%, κάποιοι λένε ότι θα είναι περίπου στο 3,5%. Εκεί θα καταλήξει. Και αυτό... έλεγα, με συγχωρείς, και έλεγα ότι εγώ εσύ θέλω 3,5%. 3,5% για να αλλά... μην καβαλήσουν καλά. Αλλά δημιουργεί άλλα δεδομένα. Ενώ δηλαδή η διαφορά του 2% ήταν μια διαφορά η οποία έδειχνε ότι τέλος πάντων το πράγμα παλεύεται. Η διαφορά του 3,5% δεν δείχνει ότι δεν παλεύεται, αλλά σίγουρα δημιουργεί βάρος για το ΠΑΣΟΚ. Πρόσθετο. Τεράστιο βάρος. Αυτό λοιπόν είναι που αλλάζει και την κουβέντα του Νίκου, ο οποίος όταν πρωτοκάθισε εδώ έλεγε ότι οι βουλευτικές εκλογές νομίζω ότι θα είναι περίπατος. Βεβαίως. Και τώρα λες ότι αν συνεχίσουν έτσι, καταλαβαίνω ότι θα φάνε το κεφάλι τους. Βέβαια, μα δεν υπάρχει θέμα. Είναι η αλλαγή μέσα στη βραδιά και νομίζω ότι είναι το πιο αξιοσημείωτο σημείο αυτής της κουβέντας που κάνουμε. Ερμηνεία κάνουμε τον Εβραίο. Έτσι. Υποχρεωμένοι να κάνουμε τι. Και ερμηνεία να πούμε το τροπάριο. Των πραγματικών περιστατικών. Τώρα, ανασχηματισμό πρέπει να κάνει ο Κώστας Σιμίτης αύριο το πρωί. Είναι δυνατόν τώρα ένα χρόνο να μας λέει ότι στέλνει σημειωματάκι και να μην έχουμε αλλαγή ουσιαστική στην κυβερνητική πολιτική. Και γιατί θα γίνει όποιο δημοσιογράφο ή όποιο άλλο απολογητή μια κυβέρνηση η οποία δεν προχωράει. Δεν κάνει. Γιατί δεν το κατάλαβα δηλαδή. Δύο λεπτά, κάτσε Νίκο, κάτσε, με συγχωρείς. Είναι λίγο, θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Λίγο υπερβολικό αυτό που λες. Δεν, ούτε ζητάει κανείς να είναι απολογητής της κυβέρνησης ο δημοσιογράφος. Τι κλίμα φτιάχνει όμως ο δημοσιογράφος. Μα ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα με συγχωρείς. Εδώ πέρα έχουμε μια πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση με συνέπεια, η οποία έπρεπε να ακολουθεί. Η οποία έπρεπε να ακολουθεί και θα είχε και το κόστος της, γιατί έπρεπε να ακολουθεί μια πολιτική και ήταν αυτό να γίνει. Όπως επίσης. Τελικά είναι ήττα το απόψινό. Είναι ήττα. Είναι ήττα αντιμετωπίσιμη. Αντιμετωπίσιμη. Αναστρέψιμη. Να πω γιατί. Γιατί δηλαδή, να καταλάβουμε όλοι που είχατε βάλει τον πύχη. Κύριε πιστεύω... Ευαγγελάτου, μου επιτρέπετε μια παρατήρηση σε αυτά που λέει και ο κύριος Μαντέλης που είπε πριν από λίγο και ο Νίκος. Λέει τι γίνεται με την Κρήτη, κάνεις 7 ώρες να πας με την Ολυμπιακή. Τρεις φορές έχει αναγγελθεί με πρόγραμμα εξυγένειας. Ένα σκεπτικό να βάλει στις λαϊκές βάσεις το αυτοκίνητό του είναι πιο ακριβό από το να πας στην Ιταλία. Σωστό. Και λέω το εξής. Σήμερα έχουμε εκλογές. Παίρνουν επιχορήγηση των κομμάτων από τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό, που θέλει την εξυγίανση Ολυμπιακής. Χρωστάει 1 δισεκατομμύριο στην Ολυμπιακή αεροπορία. Όχι, με συγχωρείς. Τι όχι, με συγχωρείς. Έχω το χαρτί, με συγχωρείς. Το πήρα χτες.
Θες να πάω να στο φέρω τώρα. Ο, δεν είναι έτσι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Έτσι είναι, πάω να σου φέρω το χαρτί. Μα κάτσε καλά τώρα. Μα σε παρακαλώ, κύριε Μαντέλη μου, σε παρακαλώ πολύ. Μην με προσβάλλεις. Το έχω εδώ. Να σας το φέρω. Να σας το φέρω. Δικό σας χαρτί είναι. Μα είναι δικό σας χαρτί. Μα με συγχωρείτε, να σας το φέρω. Χρωστάνε, κύριε Νίκο μου, κακαουνάκι, ένα δι στην Ολυμπιακή αυτή την ώρα. Και μιλάνε για εξυγίανση. Πες μου πώς θα γίνει. Η εξυγίανση γίνεται. Μα το έχω το χαρτί να το φέρω. Θα πάω να το φέρω, ένα λεπτό. Όχι, το έχω στο αυτοκίνητο. Θέλει να πάει να το φέρει, τώρα αφήσουμε να πάει να το φέρει. Το έχει πάρει επί προσωπικού. Για επιστρέψει, θα ήθελα να πω. Και θέλω να σα δούμε μετά με την. Λίγο. Οι εκλογές κριθήκανε και γι' αυτά. Μην πάμε όλοι μας. Κυρίως γι' αυτά. Όλοι μας να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε ούτε Βρυξέλλες, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε τίποτα. Αλλά κρίθηκε γι' αυτά, κύριε Κακαουνάκη, μείωσε τα δύο κόμματα κατά 9 μονάδες. Αυτό λέω εγώ, αυτό επιμένω. Ποιος θα το αφισβητήσει αυτό. Μα το αφισβητούν. Ψήφισε γι' αυτά. Βεβαίως, μα άμα είναι με κριτήριο εθνικών εκλογών. Με αυτό. Αν είναι με κριτήριο εθνικών εκλογών. Γιατί ποιο κριτήριο τα δύο είναι. Έχουν δει κανένα, κύριε Μονάδε. Εγώ λέω ότι είναι ενδιάμεσα τα πράγματα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κίμωνα Κουλούρη και μετά θα πάμε στη Ριγίλη, γιατί υπάρχει το κλίμα των πανηγυρισμών. Κύριε Κουλούρη, είναι ήττα για το Πασόκ και δεν είναι απόψε. Είναι σαφώς μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά για το Πασόκ. Άρα μιλάμε για ήττα. Ασφαλώς ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Προσδοκούσαμε καλύτερο. Δεύτερο συμπέρασμα, στο οποίο θέλω με πάρα πολύ λίγες κουβέντες να σας καταθέσω. Εκεί που επί τρία ολόκληρα χρόνια λέμε ότι προσπαθούμε να διαβολήσουμε την δεξιά και τη συντηρητική παράταξη και τα κόμματα του χρηματιστηρίου, δεν βγήκε αυτό, δεν έγινε αυτό. Μάλιστα. Τρίτο, βλέπουμε μετατόπιση ψηφοφόρων προς τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, δηλαδή ΚΚΕ, Δίκη, και μάλιστα σε πάρα πολλές περιοχές αγροτικές και λαϊκές. Ένα λεπτό που τώρα, σημαίνει. Αυτό θέλω να το δούμε όλο. Μπαίνει μενόμενος ο Γιάννης ο Δημαράς με το χαρτί που πήγε να το, να κλείσω εγώ την συμπέρασμά μου. Παρακαλώ. Δεν είναι θέμα, νομίζω, της εξυγίασης της Ολυμπιακής. Αυτό το χαρτάκι, Νίκο μου, τι λέει εδώ? Είναι ένα φαξ από την Ολυμπιακή. Πληρωμές κομμάτων υπόλοιπων. Πόσα χρωστάει το Πασό και η Νέα Δημοκρατία, διάβασε. Πάρε μια ανάσα, Γιάννη μου, γιατί καταλαβαίνω ότι. Λοιπόν, εδώ λέει το εξής. Θα συνεχίσετε, κύριε Κουλούρη, αμέσως μετά. Πολιτικό κόμμα, ποσό οφειλής, πληρωμές υπόλοιπο. 23 Τετάρτου 1999 για την Νέα Δημοκρατία. Ένα λεπτό, Γιάννη μου, γιατί δεν μπορώ να το διακρίνω εύκολα. Όχι, δεν είναι θέμα γυαλιών, είναι θέμα του πώς έχουν τοποθετηθεί τα νούμερα. 827.921.963 δραχμές για τη Νέα Δημοκρατία. Και το Πασόκ. Το Πασόκ, το υπόλοιπο του που βλέπω εδώ, έχει κάνει ένα διακανονισμό για να το πληρώσει. Ναι, 10 εκατομμύρια το μήνα με μηνιαίες δόσεις, δραχμές 30 εκατομμύρια. 31 δωδεκάτου. Αν είναι στην κυβέρνηση. Από τη Βουλή έχουν γίνει. 264. 200, όχι ένα δι. 264 εκατομμύρια, 328. Άιντε πάλι. Αυτό είναι τα νούμερα. Είναι τώρα και τελείωσε. Και εμείς τίποτε, κύριε Βαγγελάτε, δεν κάνω λάθος. Τα νούμερα τα ξέρω. Αφού. Κύριε Βαγγελάτε, προστάμε και εμείς για να πάμε. Αφού ξέρετε ότι εγώ τον πήγα το διακανονισμό για να πληρωθούν. Πληρωμές υπόλοιπο. Το υπόλοιπο όσο εδώ είναι 827 εκατομμύρια για τη Νέα Δημοκρατία, 264 για το Πασόκ. Αυτό διαβάζω εγώ και νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνω λάθος. Μα αυτό είναι το χάρτη. Και τα δύο μεγάλα κόμματα. Και τα δύο μεγάλα κόμματα είναι 200. Αλλά αφήστε, στο χαρτί αυτό εμφανίζεται με πολλαπλάσια. Κάτσε, κύριε Δημαρχάκη. Με πολλαπλάσια οφειλή. Ξέρεις ότι εγώ τον έκανα αυτόν τον αγώνα και για να γίνει ο διακανονισμός και μάλιστα να γίνει με τρόπο χωρίς τα πολιτικά κόμματα να θεωρηθούν ότι περιορίζεται το έργο στο πολιτικό του έργο. Γι' αυτό και έγινε και διακανονισμός. Όταν έτσι είχε στη Βουλή καταγγελθεί. Αυτό ήταν. Γιάννη, να πας να κάτσεις να έχεις μικρόφωνα, γιατί δεν σε ακούμε καλά. 200 χρόνια στην Νέα Δημοκρατία. Επανέλθω. Και τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί να επανέλθω. Για να κερδίσει το χαμένο έργο. Να επανέλθω. Όσοι λοιπόν προσδοκούσα και φιλοδοξούσα να διαβολήσουν τα συντηρητικά κόμματα και τις λεγόμενες δυνάμεις του χρηματιστηρίου, ασφαλώς και αυτή η ιστορία δεν βγήκε. Τουναντίον τι βλέπουμε. Μεταστροφή, μάλλον μετατόπιση ψηφοφόρων μας και κυρίως σε λαϊκά στρώματα προς το Δίκη και προς το ΚΚΕ. Yeah. Που σημαίνει ότι εκεί πάσχει η πολιτική μας. Yeah. Μία η πολιτική που αν την ξαναδούμε
Και αν στρέψουμε την προσοχή μας στα καθημερινά προβλήματα του τόπου, του απλού πολίτη, του κοινωνικού κράτους. Πρακτικά πώς θα γίνει αυτό? Αυτά λέω. Να τα μέτρα συγκεκριμένα. Μα αυτό το ακούμε και από τις δημοτικές εκλογές στο ίδιο τραπέζι. Τώρα δεν πάει άλλο. Τώρα δεν πάει άλλο. Μέτρα συγκεκριμένα. Δικαστικά θα μπουν. Μα ακούστε, μέτρα συγκεκριμένα. Δηλαδή, στο χώρο της ασφαλείας των πολιτών υπάρχει έλλειμμα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ανασχηματισμό πρέπει να κάνει ο Κωνστασιμίτης. Δραματικά μεγάλο. Δραματικά μεγάλο. Δραματικά μεγάλο. Μάλιστα. Και ανασχηματισμό πολιτικής μας. Δραματικά μεγάλο. Πάμε λίγο στο Σύνταγμα. Πώς θα την αλλάξει.